περιοριστεί το μέτωπο. Ειλικρινά σας μιλάω, γλιτώσαμε μια μεγάλη καταστροφή. Πολύ μεγάλη καταστροφή. Δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε αυτή τη στιγμή το μέγεθος της ζημιάς. Είναι στο Πευκοδάσος. Είναι όπως το τίτλο που του δίνεται, ήταν το διαμάντι για μας. Ξεκίνησε κατά τις 4 το απόγευμα. Στη μάχη έπεσαν πάνω από 30 πυροσβεστικά οχήματα και 2 αεροπορικά μέσα. Είναι σε ύφεση, πυρκαγιά, κύριε Πεδιάρχα. Είναι σε ύφεση τώρα, δηλαδή. Είναι σε ύφεση ή είμαστε ακόμα σε κατάσταση? Δεν έχουμε μεγάλο ενεργό μέτωπο. Δεν έχουμε μεγάλο ενεργό μέτωπο. Δεν έχει αντιμετωπιστεί ακόμα. Περιμένουμε να σηκωθούν τώρα που χάραξε και τα 2 αεροπορικά μέσα για να επιχειρήσουν πάλι. Ήταν πολύ δύσκολη φωτιά, κύριε Σαραντάκο. Πάρα πολύ δύσκολη φωτιά. Ήταν στην καρδιά, στον πυρήνα του δάσους. Η φόρα του ανέμου συνεχώς άλλαζε, με αποτέλεσμα δυσκόλευε πολύ την κατάσταση, πάρα πολύ την κατάσταση. Οι επίγειες δυνάμεις αρκετές μεν, αλλά σε πολύ δύσκολο σημείο στην αντιμετώπιση του. Ευτυχώς μόνο αυτό μπορώ να πω, γλιτώσαμε μια μεγάλη καταστροφή. Έχει γίνει ζημιά, δεν μπορώ να το εκτιμήσουμε αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχουν 2 θέματα ανοιχτά. Το ένα είναι όταν 2 Απριλίου, προσέξτε, 2 Απριλίου, ουσιαστικά δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η αντιπυρική περίοδος και έχουμε μια τόσο επικίνδυνη φωτιά, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να κάνουμε μεγάλο αγώνα να ξαναδούμε στο σύνολο όλα τα σχέδια. Έχουν αλλάξει τα καιρικά φαινόμενα. Μας έχουν στείλει καμπανάκι, μας έχουν στείλει μήνυμα. Θεωρώ ότι πρέπει να καθίσει όλη η ηγεσία της χώρας να ξαναδεί τα αντιπυρικά σχέδια. Μετά τις εκλογές, κύριε δεύτερο... Φαρά, μετά τις εκλογές τώρα. Καλά. Κοιτάξτε, τα λέτε, αλλά... Η ευθύνη είναι, δεν σου δικαιολογεί αν είναι εκλογές ή όχι. Έχετε δίκιο σε αυτό, ευθύνη. Αλλά ποιος θα κάτσει τώρα να το κάνει αυτό το πράγμα? Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και το δεύτερο, να ψαχθεί πάρα πολύ... κύριε Χασαπόπουλε, τα αίτια της φωτιάς. Αυτό είναι πώς στην καρδιά αυτού του παρθένου δάσους. Ζήτησα και από την αστυνομία και από την πυροσβεστική και νομίζω ότι αυτό θα κάνουν. Αλλά πρώτα να αντιμετωπίσουμε σήμερα, ξεκινώντας σήμερα, να αντιμετωπίσουμε δηλαδή ό,τι εστία έχει μείνει και αμέσως μετά να ψαχθούν και τα αίτια. Αν έχετε ενημέρωση στη διάρκεια της ημέρας και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ευχαρίστως να σας ξαναφιλοξενήσουμε. Γιατί με το πρώτο φως θα πετάξουν τα νεαρά μέσα, αλλά όπως καταλαβαίνετε, άμα αναζωπηρωθεί η φωτιά θα είναι πιο δύσκολο, ναι. Και να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά. Και να δείτε τι θα γίνει με το σχεδιασμό, διότι όπως είπατε πολύ εύστοχα, άμα ξεκινήσαμε από τώρα 2 Απριλίου, δεν τολμάει κανείς να φανταστεί τι μπορεί να γίνει το καλοκαίρι με τους καύσονες και τους ανόητους που καίνε τα ξέρα χόρτα μέσα στο δάσος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πεφερεχά. Καλημέρα.